Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι τη Δευτέρα στην πλατεία του Αγίου Αθανασίου στις 9 το βράδυ θα μεταδοθεί απευθεία σύνδεση με η προβολή της όπερας από τη Βαλένθια η Τόσκα του Πουτσίνη. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε το Δίκτυο Αφύπνισης Πολιτών του Δήμου Ήλιδας και συνεργασία με το Δήμο. Θα γίνει η προβολή της στην κεντρική πλατεία, όπως είπα, του Αγίου Αθανασίου. Κατά τη διάρκεια της προβολής και στο διάστημα θα έχει τη δυνατότητα η κάθε ευρωπαϊκή πόλη που αναμεταδίδει να μεταδοθεί δωρεάν ένα μήνυμα, ένα βιντεάκι της πόλης που φιλοξενεί την προβολή της όπερας 20 δευτερολέπτων με τα αξιοθέατα της πόλης. Πιστεύουμε ότι δωρεάν, μάλιστα, πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι σημαντική και ειδικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας να προβληθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πέρυσι συμμετείχαν με αυτή την πρωτοβουλία 46 ευρωπαϊκές πόλεις. Φέτος ευελπιστούμε να είναι πολύ πιο περισσότερες. Άρα θα προβληθεί ο Δήμος Ήλιδας και η πόλη της Αμαλιάδας με τα αξιοθέατα πολιτισμικά και άλλα στοιχεία που διαθέτει σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Θέλω να συγχαρώ το Δίκτυο Αφύπνισης Πολιτών και να τον ευχαριστήσω για αυτήν την πρωτοβουλία, αλλά και για τη διαρκή συνεργασία που έχουμε σε πολλά ζητήματα που αφορούν το Δήμο της Ήλιδας. Το Δίκτυο Αφύπνισης Πολιτών συνεχίζει να παίρνει πρωτοβουλίες που αφορούν τον πολιτισμό στο πλαίσιο αυτό που συνηθίζουμε να λέμε συμμετοχή στον σύγχρονο. Εγκαινιάζουμε και στα πολιτιστικά δρόμενα μια σημαντική συνεργασία με το Δήμο Ήλιδας που αγκάλιασε αυτή την ιδέα για την απευθείας μετάδοση της όπερας Τόσκα του Πουτσίνη από τη Βαλένθια και τον Παλάο Ντελεάρτ. Είναι μια πρωτοβουλία που είχε έναν σημαντικό οργανωτικό κόπο εδώ και ένα μήνα που συνεργαζόμαστε και συνομιλούμε με την όπερα απευθείας. Όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία γιατί εντάσσεται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Έτους Εθελοντισμού 2011 και το σημαντικό για αυτή την πρωτοβουλία είναι ότι η πόλη που συμμετέχει έχει την υποχρέωση να προβάλλει την παράσταση σε δημόσιο ανοιχτό χώρο και να είναι δωρεάν για τους πολίτες που σε αυτές τις την εποχή που ζούμε τέλος πάντων, που τα πράγματα είναι δύσκολα, το να υπάρχει μια ψυχική ανάταση μέσα από ένα τέτοιο θέαμα για τους πολίτες είναι κάτι σημαντικό. Οπότε το ραντεβού μας είναι για τη Δευτέρα, 13 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στην πλατεία Αγίου Αθανασίου, όπου θα υπάρχει μια εγκατάσταση πανί, προτζέκτορας και ηχητική εγκατάσταση, καθώς και καρέκλες για τον κόσμο, και θα περιμένουμε τους συμπολίτες μας να παρευρεθούν και να δουν κάτι το οποίο δεν θα είχαν αλλιώς τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν. Συνεργάζεται ο Δήμος που είναι ένας Δήμος με μια ομάδα ανθρώπων που έχουν πια νομική υπόσταση. Το Δίκτυο Αφύπνισης Πολιτών δεν έχει νομική υπόσταση. Είναι μια άτυπη πρωτοβουλία, διαδικτυακή κυρίως. Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να κοινοποιεί τις πρωτοβουλίες της και έχει φυσική παρουσία μέσω συναντήσεων στην Παπαχριστοπούλου Βιβλιοθήκη. Έχουμε κάποια εκτίμηση για τη δαπάνη, πώς θα καταπληθεί, κύριε Δήμαρχε? Έχουμε κριθεί 800 ευρώ. Έχουμε κάποια εκτίμηση από πού πάνε αυτά τα λεφτά? Θα πληρωθεί. Οι ηχητικές εγκαταστάσεις που θα νοικιάσουμε, οι καρέκλες, τα έξοδα αυτά θα είναι. Δεν είναι κάτι παραπανηθό. Αυτό είναι το μέγιστο. Δεν είναι κατά ανάγκη ότι θα είναι και το 800 ευρώ το ποσό της δαπάνης. Εμείς λέμε μία δαπάνη μέχρι 800 ευρώ. Μπορεί να είναι λιγότερο. Έτσι. Και με ποιο κριτήριο επιλέχθηκε το βίντεο το οποίο εκπροσωπεί την πόλη μας και πώς κατασκευάστηκε? Το βίντεο επιλέχθηκε μέσα από τα αξιοθέατα της περιοχής που διαθέτει ο Δήμος, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και στον πολιτισμό και γενικά από την δραστηριότητα που έχει σαν ο Δήμος Ήλιδας ή αν θες και η πόλη της Αμαλιάδος. Έχουμε τόσα πλεονεκτήματα συγκριτικά που αυτά δωρεάν θα τα εξάγουμε σε πάνω από 50 τουλάχιστον προβλέπω εγώ και ενδεχομένως περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι
δηλαδή το ποσό, αν θέλετε, που θα δαπανίσουμε εμείς, αν φτάσουμε στα 800 ευρώ, μπροστά στη μεγάλη αυτή διαφήμιση που θα θέλαμε να πληρώσουμε, αν πληρώναμε, θα ήταν πολύ πιο μεγάλο και δυσβάστακτο για το Δήμο μια τέτοια προβολή. Πιστεύω ότι η Αμαλιάδα και η ευρύτερη περιοχή πλέον ο Δήμος της Σίλιδας πρέπει να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία που του δίνεται προκειμένου να προβάλλει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει προς όφελος της πόλης, των επαγγελματιών και της ευρύτερης περιοχής μας.